Σήμερα θα συνομιλήσουμε με την εξαιρετική κυρία Μπόση, η οποία εκτός από τη γνώση της στα θέματα διεθνούς ασφάλειας, αναλύει τα γεωπολιτικά. Κυρία Μπόση, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας. Κυρία Μπόση, θέλω να σας ρωτήσω πριν από οτιδήποτε άλλο, αυτή η γενικευμένη παράκρουση ανασφάλεια από τη μία πλευρά του πλανήτη ως την άλλη, που πολλοί λένε ότι είναι στα πλαίσια της ανακατανομής ισχύως, μάχης για την ισχύ κτλ. Πώς και δεν συνεγείρει τους λαούς να πούν ως εδώ φτάνει? Διότι θα μου πείτε εσείς ότι έχουμε ιστορικά παραδείγματα ότι οι λαοί σερνόντουσαν σε πολέμους. Ναι, αλλά οι ίδιοι αυτοί οι λαοί προσπαθούσαν να αντιδράσουν σε παλιότερες εποχές σε γενικευμένους πολέμους. Μεγάλο το ερώτημα σας, κύριε Σαχίνη, και ας αρχίσουμε από αυτό. Δηλαδή, σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών στο διεθνές σύστημα, όπως έχουμε τώρα, αυτή την εποχή, και με δύο πολέμους που παρακολουθούμε στην ευρύτερη περιοχή μας, που είναι μόνο η αρχή, θα έλεγα, γιατί υπάρχει μια ανάδειξη εδαφικών απαιτήσεων, και όχι μόνο, αέρα, θάλασσα, σύνορα, από κράτη κατά άλλων κρατών. Αυτά αυξάνονται διαρκώς. Εως ότου ισορροπήσει το σύστημα, μια και αναφέρατε προηγουμένως και την Ταϊβάν, θεωρώ, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην άλλη περιοχή του πλανήτη, αυτές οι μεγάλες αλλαγές και αναταραχές που μπορεί να καταλήξουν και σε πολέμους τοπικούς, περιφερειακούς, ας ελπίσουμε προς το παρόν ότι θα έχουμε μια γενικότερη ανάφλεξη, αν και εδώ θα κρατήσω και εδώ μια επιφύλαξη, θεωρώ ότι μέσα σε αυτό το πλέγμα θα δούμε και πολλές αλλαγές συνόρων. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Τώρα, όσον αφορά γιατί δεν αντιδρά το σύνολο των πολιτών, των κρατών όπου βρίσκονται σε μία αναταραχή. Υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Για παράδειγμα μπορώ να δώσω τις αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους φοιτητές στα πανεπιστήμια, με μία σειρά από άλλους που διαφώνησαν με τον τρόπο που το Ισραήλ αντέδρασε στο χτύπημα της Χαμάς. Και όλα αυτά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είτε καλύφθηκαν, είτε ξεχάστηκαν, είτε πέρασαν σε μια δεύτερη μοίρα. Αυτό γιατί υπάρχει μεγάλη δυναμική από πολύ ισχυρά μέσα μαζικής ενημέρωσης που προβάλλουν την είδηση με τον τρόπο που επιθυμούν συγκεκριμένα κέντρα αποφάσεων. Έτσι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει κινητικότητα σε πολλά σημεία του πλανήτη μας, πολιτών που διαφωνούν με τις αποφάσεις των κυβερνήσεών τους, δεν ακούγονται όσο όφυλαν να ακουστούν. Αλλά υπάρχουν και άλλες διαστάσεις. Μια διάσταση, Φερρυππίν, είναι ότι δεν λέγονται, δηλαδή δεν λέγονται δημόσια οι αποφάσεις των κρατών ή των επικεφαλής των κρατών γύρω από αυτά που σκέφτονται για το δικό τους περιβάλλον, τα δικά τους σύνορα, τη δική τους λογική. Υπάρχουν μία σειρά από νέες τάξεις και αυτό που βλέπω εγώ, για παράδειγμα, είναι ότι αρχίζει μία ακραία συντηρητικοποίηση πολλών πολιτών που οδεύουν προς ακραίες αποφάσεις και ακραία πολιτικά κόμματα. Το βλέπουμε βέβαια στην Ευρώπη πολύ έντονα. Το βλέπουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι η μία πλευρά του λόφου. Η άλλη πλευρά του λόφου που θέλω να σας ρωτήσω είναι η εξής. Με επίκεντρο τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, έχετε πει και στο παρελθόν, με πολύ προσεκτικό τρόπο το έχετε πει, ότι θα έρθει μια νέα γενιά τρομοκρατίας, ενδεχομένως και με άλλα χαρακτηριστικά από αυτά που ξέραμε, διότι η δράση, η πίεση μπορεί να είναι μέχρι εξαλείψεως, εξαφανίσεως συστηματικής μάλιστα κατοίκων, αθώων, πολιτών κτλ. Αλλά κάποια στιγμή όλο αυτό θα σκάσει. Κοιτάξτε, είναι 55-60 χιλιάδες, έχουμε χάσει το μέτρημα, με χιλιάδες παιδιά, με χιλιάδες αναπήρους. Αυτά ουδόλως έχουν σχέση με τον πυρήνα της αντιπαλότητας του IDF με τη Χαμάς, για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, αν βλέπετε ότι ήδη έχει φτιαχτεί η κρίσιμη μάζα, η ζύμη, να το πω έτσι, μιας νέας τρομοκρατίας και ενδεχομένως και με άλλα χαρακτηριστικά. Αυτό που νομίζω ότι δώσατε την ερώτηση και την απάντηση με πολύ ωραίο τρόπο.
Εγώ ας ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Είδα την επίθεση της Χαμάς ως αρχή τελικά, αλλά και μια ευκαιρία για το Ισραήλ να ξεκινήσει έναν πόλεμο με πολλαπλούς στόχους. Αυτοί οι πολλαπλοί στόχοι τους βλέπουμε να εξελίσσονται καθημερινά. Από την άλλη βέβαια, ορθά είπατε ότι εδώ δεν έχω να κάνω με τη Χαμάς, έχω να κάνω με το σύνολο του Παλαιστινιακού λαού που ζει με όποιο τρόπο επιβιώνει τέλος πάντων αυτή τη στιγμή κατεχόμενα από το Ισραήλ δικά του εδάφη. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι υπάρχει μία σιωπή στην παρούσα φάση από μεγάλες τρομοκρατικές οργανώσεις της περιοχής ή έτσι όπως ονομάζονται από τα δυτικά κράτη, που είναι η Χαμάς, που είναι η Αλ-Νούσρα, που είναι η Αλ-Κάιντα, που είναι οι πολλές, ο ΆΙΣΙΣ που είναι λίγο παραπέρα στο Ιράκ ή στη Συρία, αυτά τα γνωρίζουν. Γνωρίζουν επίσης ότι η κινητικότητά τους στην παρούσα φάση παραμένει στην περιοχή. Δεν θα φύγουν εκτός συνόρων προς το παρόν. Αυτό που κάνουν είναι να δημιουργούν ένα παράλληλο ρεύμα. Το παράλληλο ρεύμα αυτό εξηγείται μέσα από την τεχνολογία, δηλαδή κάνουν διαδικτυακή κινητικότητα και στέλνουν μηνύματα και εντός ευρωπαϊκού εδάφους. Αυτά τα είδαμε με κάποιες λίγες ενέργειες, λίγες, εισαγωγικά λίγες, αλλά ήταν λίγες προς το παρόν τουλάχιστον, σε ευρωπαϊκό, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στη Γαλλία. Βλέπουμε κινήσεις αυτής της κατηγορίας. Τη μεγαλύτερη λογική και τη μεγαλύτερη δράση θα τη δούμε, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μέσα από τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα που θα έρθουν λόγω αυτών των πολέμων, οι τρομοκρατικές οργανώσεις θα περάσουν και τους δικούς τους ανθρώπους σε ευρωπαϊκό έδαφος. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, ιδίως για τις μεταναστευτικές προσφυγικές ροές για χώρες επίλες, όπως είναι η δική μας, ε? Ακριβώς. Είναι χώρες οι οποίες ήδη έχουν δώσει δείγματα αυτής της κατηγορίας διακίνησης, transit, για μελών του ISIS, μελών τρομοκρατικών οργανώσεων, γιατί έχουν συλληφθεί από σε βόρεια ευρωπαϊκά κράτη. Και έτσι το ξέρουμε. Από εκεί και πέρα λοιπόν, πώς μπορείς να φυλάξεις τα σύνορά σου, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που δυστυχώς και αυτή δεν την είδα ούτε να απαντάτε, αλλά ούτε και να ουσιαστικά να πλησιάζεται, ακόμα και στη σύνοδο των Μεσογειακών κρατών, τη συνάντηση αυτή που κάνανε στην Κύπρο, που αναλωθήκανε για άλλη μια φορά σε γενικές ήπιες προσεγγίσεις και ευχολόγια. Τώρα, από την άλλη πλευρά του λόφου, επειδή η τρομοκρατία έχει εγκατασταθεί και ως κρατική πολιτική, μπορεί να φαίνεται βαρύ, αλλά είναι αληθινό. Όταν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καταγγέλει τα επιτελεία του Ισραήλ, τα κρατικά επιτελεία, για τρομοκρατία, για αφανισμό, για εξαήλωση, ακόμη και για επιθέσεις υποτίθεται σε δυνάμεις διεθνείς ειρηνευτικές στο Λίβανο, τα παραδείγματα είναι του τελευταίου διημέρου, είναι προφανές ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, όχι εγώ ή εσείς, λέει στο Ισραήλ ότι όχι απλά έχει υπερβεί τις κόκκινες γραμμές πέρα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, εδώ έχει ενθυλακώσει τα τρομοκρατικά χτυπήματα ως κρατική αντίληψη. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο τελικά το ότι το Ισραήλ, από ό,τι φαίνεται, γιατί ο Γενικός Γραμματέας είναι persona non grata, δεν τον δέχεται στα εδάφη, δεν δέχεται τα ειρηνευτικά στρατεύματα. Ήδη ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε τη θέση του, λέγοντας ότι πάρτε τα στρατεύματά σας έξω από εδώ, δεν θέλουμε. Και η απαξίωση δηλαδή του ΟΗΕ, κάτι το οποίο δεν είναι και τυχαίο και δεν είναι και καινούριο. Εδώ και πολλά χρόνια ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν την χάνει της αποδοχής από όλα τα κράτη με τον τρόπο που τύχαινε στο παρελθόν. Βλέπω λοιπόν αυτή την απαξίωση τώρα να την φέρνει το Ισραήλ στην επιφάνεια, ζητώντας να φύγουν οι ανώκρανοι, να ονομαστούν τρομοκρατικές οργανώσεις επιτροπές του, να γίνει αυτό, να γίνει εκείνο και να μην υπάρχει σοβαρός αντίλογος. Είδατε κάποιον άλλο να σηκώνει τους τόνους ισχυρά? Όχι. Ψηλίζουν όλοι. Άρα εδώ μιλάμε για αυτό που είπα στην αρχή. Πάμε για μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε πάρα πολλά επίπεδα πλέον. Και μέχρι όμως να φτάσει αυτή η αλλαγή και να αλλάξουν πολλά πράγματα,
θεωρώ ότι αυτοί που πραγματικά θα πληρώσουν το τίμημα θα είναι οι άμαχοι όλων των πλευρών, δυστυχώς, όλων των πλευρών. Και έχουμε ήδη αμάχους, τουλάχιστον από την Παλαιστινιακή πλευρά, έχουμε χάσει και τον αριθμό να μετράμε. Βλέπουμε τώρα και στο Λίβανο οι άμαχοι να πέφτουν και βλέπω και μια σειρά από λογικές οι οποίες ούτε καν καταγράφονται. Άρα κατά τη γνώμη σας πια, αν στο παρελθόν ήταν ταμπού το θέμα αλλαγής συνόρων και αλλάζανε, πώς να το πω, περιστασιακά από κάποιες πολεμικές ενέργειες, μία στο τόσο, μία στα 10, μία στα 20 χρόνια, μία έτσι ριζική αλλαγή, στάτους είχαμε στην Κύπρο με την εισβολή και την κατοχή. Σήμερα θεωρείτε ότι αυτή η εκτεταμένη μορφή που έχουν πάρει είναι η στρατηγική επιλογή, δηλαδή το Ισραήλ θέλει να αλλάξει τα σύνορα αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα? Μας το είπε. Μας το είπε, κύριε Σαχίτη. Ξεκαθάρισε τη θέση του. Είπε ότι θέλει να αλλάξει μία σειρά από γεγονότα της περιοχής. Όλη την περιφέρεια αυτή. Είτε πρόκειται για τη Συρία, είτε πρόκειται για το Ιράκ που δεν το θεωρεί κράτος, είτε πρόκειται για το Λίβανο, είτε πρόκειται για όλα τα επίπεδα γύρω-γύρω. Για όποιον τολμήσει, τέλος πάντων, να θεωρηθεί ή θα θεωρηθεί ως εχθρικά ιστάμενος έναντι του Ισραήλ. Αυτό και βέβαια δεν το ζητά για το Ιράν. Το Ιράν, όπως βλέπετε, έχει ήδη προσπαθεί να του δημιουργήσει και φοβικό σύνδρομο με υπόνοιες και υποψίες ότι κάποια από τα υψηλόβαθμα μέλη της Αλκούτς, για παράδειγμα, είναι πληροφοριοδότες του Ισραήλ. Αυτά είναι κάτι που το οποίο διαχέεται, δημιουργώντας μία σειρά από σύνδρομα, υπόνοιες, υποψίες, φόβος, που φέρνει την λογική της. Είναι αλήθεια, είναι παραπληροφόρηση, είναι λέγε κάτι θα μείνει, θα μας τα έχουν πει και στο παρελθόν. Θα ρωτήσει κάποιος, από την άλλη, το Ιράν θεωρείται ότι είναι θεραπενίδα ειρήνης στην περιοχή και σταθερότητας? Κοιτάξτε, κάθε άλλο. Το Ιράν όμως προς το παρόν έχει δείξει μία, ότι επιθυμεί να διατηρήσει μία ισορροπία, να μην περάσει στην άλλη άκρη. Όμως εδώ πρέπει να πω ότι παρατηρώ αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει, ναι, που έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη χρήση πυρηνικών. Είτε πρόκειται χρήση πυρηνικών από το Ισραήλ, είτε πρόκειται πιθανή χρήση από το Ιράν. Κάτι το οποίο βλέπω ταυτόχρονα οι Ηνωμένες Πολιτείες να σπέβδουν με ταχύτητα, ως ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του Ισραήλ, να προτρέπουν το Ισραήλ να μην χτυπήσει πυρηνικές εγκαταστάσεις, αλλά μόνο ενεργειακές και ξέρω εγώ κάτι άλλο. Το θέμα ποιο είναι εδώ? Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, απελευθερώνεται η Ρωσία, η οποία έχει ήδη χρησιμοποιήσει αυτό το λόγο, και περνάμε σε ένα επόμενο στάδιο. Ένα επόμενο στάδιο που θεωρώ δεν θα μείνει κανένας από εμάς εδώ γύρω. Θα χαιρετήσουμε όλοι μαζί. Γελάω γλυκόπικρα, διότι έχετε δίκιο. Έχει σπάσει και το ταμπού στη συζήτηση της χρήσης των πυρηνικών με κάτι έξυπνες ορολογίες, συμβατικά, πυρηνικά, περιορισμένα πυρηνικά. Ναι, αλλά πυρηνικά όμως, έτσι. Ναι, μην ξεχνάτε ότι ήδη το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει και τις βόμβες λευκού φωσφόρου, που είναι χημικά και απαγορευμένα, στη Γάζα. Και δεν μίλησε κανένας. Έχουν κατατεθεί αυτά και έχουν δοθεί και υπάρχουν φωτογραφίες και υπάρχουν ενδεικτικά στοιχεία. Και έχει γίνει χρήση αυτών των απαγορευμένων όπλων με απόλυτη σιγή. Αυτοί οι μετασχηματισμοί που παρατηρούνται γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, που είναι διαρκώς σε κρίση στα όρια της παράκρουσης, θεωρείτε ότι έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο παράθυρο? Δηλαδή, ακούω πολλούς που λένε ότι στο βάθος κήπος είναι ο ανταγωνισμός Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, το Ισραήλ πατάει αυτή τη στιγμή στο προεδρικό κενό μέχρι να έχουμε νέο πρόεδρο και σέρνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, αλλά αν το διαβάσει κάποιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν να απεγκλωβιστούν από την Μέση Ανατολή, να ρίξουν το βάρος τους στην Άπο Ανατολή, να το πω έτσι, στη Συνική Θάλασσα. Εδώ αγκιστρώνονται περισσότερο στη Μέση και Ευρύτερη Ανατολή. Και υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση που διαβάζω τώρα. Θα δούμε στην πορεία αν ισχύουν αυτά που διαβάζουμε. Πάντα μια φύλαξη το διαβάζω. Ότι στέλνουν και ιδιαίτερα οπλικά συστήματα για την προστασία του Ισραήλ από αέρος και λοιπά και διάφορα, και στρατό μάλιστα, και κάποια άτομα τα οποία θα χειρίζονται τα μηχανήματα αυτά. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη εμπλοκή τους. Βέβαια, μια εμπλοκή αυτής της κατηγορίας ή σε περίπτωση που γίνει επίθεση στο Ιράν, η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μείνουν άπραγες.
καθώς πρέπει να υπάρξει και μια ισορροπία στο σύστημα. Εκ των πραγματών δεν είναι μόνο η συζήτηση για το ποιος τελικά θα νικήσει, η μεν ή δε, αλλά η διαδικασία του να περάσει το σύστημα και να ισορροπήσει και να περάσουμε δηλαδή από αυτό τη λογική του μονοπολικού, το οποίο επιθυμούν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βέβαια μαζί με τη Βρετανία και μερικούς άλλους ακόμα, στο πολυπολικό το οποίο αναδεικνύεται, γιατί αυτό αναδεικνύεται, θα είναι εξαιρετικά βάναυσο για πάρα πολλούς αθώους ανθρώπους. Τώρα, θέλω να δούμε και μία ακόμη οπτική, μία ακόμη παράμετρο, γιατί ξέρω ότι πάντα τα βλέπετε με έναν τρόπο πολύπλευρο. Προσέξτε, το Ισραήλ είναι προφανές ότι έχει τη μία μετά την άλλη στρατιωτικές επιτυχίες αυτή τη στιγμή στο πολυμέτωπο που έχει αναδείξει, είτε πρόκειται για τη Χαμάς, είτε πρόκειται για τη Γάζα, με τις παράπλευρες, έτσι τις λένε, απώλειες, κύριες απώλειες άμαχο πληθυσμό, όμως ξεδοντιάζει τη Χαμάς, ξεδοντιάζει τη Χεσμπολάχ, στέλνει μηνύματα στην Ιρανική ηγεσία, σωστά το είπατε, κανείς δεν μπορεί να κοιμάται σίγουρος από εσάς. Το ίδιο και για τις άλλες αραβικές ηγεσίες. Χτυπάει στη Συρία, χτυπάει με χειρουργικές ακρίβειας επιχειρήσεις. Επ' αυτού δεν τίθεται καμία αμφιβολία. Το ερώτημα το δικό μου είναι, και μετά από όλα αυτά, έχει υπαρξιακό θέμα το Ισραήλ τελικά, κυρία Μπόση, ανεξαρτήτως αν στο πεδίο κατησχύει των αντιπάλων? Εντάξει, εγώ δεν θα προχωρούσα τόσο πολύ, γιατί ναι, με τη Χαμάς γενικό, πραγματικά τελικά σκοτώνει τους Παλαιστίνιους αμάχους και όχι τη Χαμάς, γιατί οι Όμηροι είναι ακόμα εκεί, δεν έχουν ελευθερωθεί, δεν επελευθέρωσαν καν τους Ομήρους. Γιατί τίθονται και πάρα πολλά ερωτήματα. Ναι, μεν χτυπάει τη Χεσμπολάχ, αλλά η Χεσμπολάχ έκανε σήμερα, από ό,τι διάβαζα χθες, μια αντεπίθεση με τραύματα, με τραυματίες και με νεκρούς. Εδώ μπαίνουν και μια σειρά από άλλα ερωτήματα, κύριε Σαχίν. Ένα ερώτημα, Φερρυππίν, είναι, αλλά με την άψογη τεχνολογία, το οποίο δεν συζητάμε, είδαμε το Ισραήλ την τεχνολογία, εννοώ, με τις στοχευμένες δολοφονίες και όποιον άτυχο έτυχε να βρεθεί στο Πέριξ όταν ανατείναζε τον κόσμο στον αέρα, στην Χεσμπολάχ και βέβαια μετά με τους Ιρανούς, που έχει τόσο καλή γνώση. Η Χαμάς δεν την ήξερε, την έχει διπλά. Δεν είχε καταλάβει ότι ετοίμαζε μια ενέργεια. Άρα αυτού του είδους η αρχή και η ευκαιρία για το Ισραήλ τελικά ήταν μια ευκαιρία για να ξεκινήσει έναν πόλεμο, τους πολέμους με πολλαπλούς στόχους. Είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό, γιατί βέβαια από την άλλη πλευρά παρακολουθούμε και τα αραβικά κράτη, την περιφέρεια. Τι κάνουν αυτοί γύρω της? Βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα και από την Αίγυπτο και από τη Σαουδική Αραβία και από τα Εμιράτα. Όλοι κινούνται προσπαθώντας από τη μία να καταλαγιάσουν τους δικούς τους πολίτες, οι οποίοι δεν δέχονται όλο αυτό το θανατηφόρο γεγονός, από την άλλη να κρατήσουν μια ισορροπία. Εξαιρετικά δύσκολη αυτή η ισορροπία, και βέβαια θα δούμε ποιος στην πορεία των ημερών πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά, τα οποία δεν εξελίσσονται καθόλου ευμενώς, τουλάχιστον για τους απλούς πολίτες. Άρα, κατά τη γνώμη σας, ακόμη και αν άμεσα στο πεδίο το Ισραήλ σημειώνει νίκες, σε βάθος χρόνου μπορεί και να αυτοϋπονομεύεται με τον τρόπο που αποφασίζει να λύσει το θέμα? Αυτό που έκανε το Ισραήλ, και το έχω πει και σε εσάς και το έχω πει πολλές φορές, είναι ότι δημιούργησε τις νέες γενιές τρομοκρατών. Και αυτό είναι κάτι που όχι μόνο το Ισραήλ θα το πληρώσει πολύ ακριβά, θα το πληρώσουμε και όλοι εμείς. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Αναστάσης, δεν ξέρω αν το έχει υπόψη της η κυρία Μπόση, της οποίας στέλνω την καλημέρα μου και την καλή εβδομάδα. Τις τελευταίες ημέρες διακινείται ένα σενάριο που θέλει έναν παλαιστινιακής καταγωγής σύμβουλο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να καλείται τόσο από Άραβες όσο και από Αμερικανούς και Ισραηλινούς να παίξει ρόλο στη Γάζα. Είναι ο κύριος Ντακλάν, μόνο που οι Παλαιστίνοι οι ίδιοι τον θεωρούν προβοκάτορα και προβοδότη. Μπορεί να προχωρήσει, λέει, έτσι η κατάσταση? Καλημέρα και στον ακροατή μας, και ναι, το γνωρίζω. Το έχω διαβάσει και εγώ αυτό και κρατώ και πολλές επιφυλάξεις, γιατί για να περάσει ένας Παλαιστίνιος ο οποίος ανήκει στη Φατάχ, έφυγε από τη Φατάχ, την οποία δεν τη θεωρεί σοβαρή, δεν είναι μέλος της Χαμάς, θεωρείται δηλαδή πλέον κάποιος πιο ουδέτερος, θα πρέπει να είναι αποδεκτός από το σύνολο των Παλαιστινίων.
για να είναι αποδεκτός από το σύνολο των Παλαιστινίων, θα πρέπει να μπορέσει να ισορροπήσει όλες τις πλευρές. Προς το παρόν αυτές οι πλευρές δεν έχουν ισορροπήσει και βέβαια καλά είναι τα όνειρα και τα σχέδια που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε τρίτος, χρησιμοποιώντας βεβαίως τους Παλαιστίνιους, αλλά η ουσία είναι ότι για να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη, αυτά δεν είναι τόσο εύκολα. Μάλιστα. Δεν θεωρώ λοιπόν τόσο μεγάλη την κινητικότητα αυτή όλων αυτών με τον Παλαιστίνιο αυτόν να έρχεται σε μια ολοκλήρωση, εκτός βέβαια αν πιστούν και οι ΜΕΝ και οι ΔΕ και η ΦΑΤΑΧ και η ΧΑΜΑΣ ότι αυτός είναι το μέλλον τους. Τώρα, κυρία Μπόση, θέλω να πάμε σε ένα διάλειμμα ως εξής. Θα σας μεταφέρω μερικά ερωτήματα ακροατών πάνω στο μεταναστευτικό προσφυγικό που είπατε, για να δείτε και το πώς τα αντιλαμβάνονται. Δεν είναι ενιαία αντίληψη, λέει ο Αντώνης. Ναι. Την Ευρώπη, κυρία Μπόση, λέει, που γίνεται μια τριτοκοσμική φαβέλα, δεν τη βλέπετε? Τη βία των εισβολέων δεν τη βλέπετε? Μόνο τη στροφή στην ακροδεξιά, ο ένας είναι ο Αντώνης. Ο Θανάσης λέει: αν μου επιτρέπετε, κυρία Μπόση, θα προσθέσω και τον εμφύλιο στο Σουδάν με 10 εκατομμύρια εκτοπισμένους και 2,5 εκατομμύρια μπροστά στο κίνδυνο βαθιάς επισιτιστικής κρίσης. Άλλος λέει: γιατί να μην συμφέρουν στους δυτικούς οι τόσες τρομοκρατικές δυνάμεις που θα γιγαντωθούν? Το διέρηκε βασίλευε σε μια δύση που φθήνει δημογραφικά, δεν είναι αναγκαίο? Εξαιρετικές ερωτήσεις. Εξαιρετικές. Όλες. Καταρχήν να πω ότι η μετανάστευση και όλο αυτό το οποίο θα προσέλθει είναι αποτέλεσμα αυτών που συμβαίνει. Οι πρόσφυγες είναι από κράτη εμπόλεμα, μετανάστες είναι από φτωχά κράτη. Και τα μεν και τα δε. Και τώρα μπαίνουν και καινούργιες συνιστώσεις. Δηλαδή είναι μόνο οι σειράξεις, οι πόλεμοι, οι διαμάχες, είναι και η κλιματική αλλαγή. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Τεράστια τα κύματα αυτά. Αυτά τα κύματα των μεταναστών έρχονται και θα έρχονται σε ευρωπαϊκό έδαφος, καθώς θα σμπρώχνουν και θα σμπρώχνονται από τα κράτη τα οποία δεν τους επιθυμούν, και αυτή η εισρωή χιλιάδων ανθρώπων άλλου θρησκεύματος, άλλων πολιτιστικών αφορών, διαφορετικών νοοτροπιών και που αιτεί την κάλυψη των αναγκών του, έχει φέρει μεγάλη αναταραχή. Μια αναταραχή η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη από τα ευρωπαϊκά κράτη, γιατί δεν είναι οι απρόσωπες Βρυξέλλες, ας το πω έτσι, που συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις και θεωρεί και προβάλλουν θετικές εικόνες. Κάθε άλλο. Η ουσία είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτά τα προβλήματα και όσο δεν λύνονται, γιατί δεν λύνονται οι αιτίες, οι αφορμές που τα δημιουργούν. Δεν υπάρχει περίπτωση να λυθούν, αυτά θα αυξηθούν. Άρα αυτά τα ρεύματα θα αυξηθούν επίσης. Επίσης αυτά τα ρεύματα θα χρησιμοποιηθούν και ως εργαλεία και ως όπλα. Γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι μέσα από τις ροές αυτές των μεταναστών οι τρομοκρατικές οργανώσεις στέλνουν δικούς τους ανθρώπους σε ευρωπαϊκό έδαφος. Θέλω να πάμε σε μία διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θέλω να συζητήσουμε λίγο για τα δικά μας, για την Ελλάδα και για τα ελληνοτουρκικά, τα οποία δεν είναι ξεκομμένα από αυτό που περιγράψατε που συμβαίνει στη γειτονιά και σε... Και αν μάλιστα, αυτό θα είναι το πρώτο ερώτημα για να σας προετοιμάσω μετά η διακοπή, αν μάλιστα πια δεν είναι ταμπού η αλλαγή συνόρων, τι ακριβώς συζητάμε εμείς, καταλαβαίνετε. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Μέρη Μπόση σήμερα στη συχνότητα του 1984. Λοιπόν, κυρία Μπόση, αν το κλίμα διεθνώς είναι να έχει σπάσει το ταμπού της αλλαγής συνόρων, εμείς σε αυτό το κλίμα ακριβώς συζητάμε με την Τουρκία, πιστεύοντας ότι δεν θέτει θέματα και αλλαγή συνόρων? Εδώ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο εξελίσσεται ώρα με την ώρα. Γιατί η Τουρκία ήταν, είναι και παραμένει ξεκάθαρη στις αξιώσεις της. Πήγε στο Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και έβαλε θέμα αναγνώριση των κατεχωμένων δαφών στην Κύπρο ως κράτος. Σωστό. Αυτό σημαίνει ότι η τουρκική διπλωματία λειτουργεί σε πολλά μέτωπα, ακούραστα για τα τουρκικά συμφέροντα. Βλέπω ότι η Ελλάδα, με ελληνική πλευρά, μάλλον απούσα. Υποβαθμίζει διαρκώς τα θέματα από σιωπά. Ακούω συχνά και ευχολόγια, αλλά έχω διαρκώς την εντύπωση ότι υπάρχει μυστική διπλωματία. Έντονη μυστική διπλωματία, που είναι προσωπική, όχι εθνική. Επιτρέπει και πολλά ερωτήματα. Όχι μόνο το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι απούσα, άφωνη, ανύπαρκτη στα διεθνή, αλλά δεν είναι και στα εθνικά.
Οπότε αυτό υπάρχει ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Α, πρόσφατα βλέπω ότι ο Ερντογάν ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά δημόσια τις βλέψεις της Τουρκίας και μάλιστα χρησιμοποίησε και λέξεις όπως ολιστική προσέγγιση, έτσι το ονόμασε. Άφησε να αναρριθεί ότι υπάρχει προσυμφωνία, μια κάποια συμφωνία με την ελληνική πλευρά. Την άλλη, η ελληνική πλευρά, όπως είπα, κάνει προσωπική πολιτική, προσωπική διπλωματία, όχι εθνική. Τώρα, να μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν βλέπει την ανασφάλεια της εποχής. Βλέπει τις ταραχές αυτές της αλλαγής του συστήματος πάρα πολύ καλά, γιατί έχει και καλούς συμβόλους, και επισπεύει τις απαιτήσεις του σε αέρα, νησιά, σε ξηρά, στην Κύπρο, Αιγαίο. Και τώρα μπήκε και ο Εύρος στη μέση. Τώρα μπήκε και ο Εύρος. Θα το δούμε λίγο αναλυτικά, αλλά θέλω να μείνουμε λιγάκι στο γενικό πλαίσιο που θέτεται. Κατά τη γνώμη μου, είπατε μια φράση κλειδί. Μας ξαναθύμισε. Διότι βλέπω στην ελληνική ανάγνωση των γεγονότων και στον τύπο ακόμη, σαν να πέφτουμε από τα σύννοφα, ότι εμείς μιλάμε για μια διαφορά αόζη φαλοκρηπίδα και η Τουρκία πάντα έλεγε. Γιατί ξαφνικά όλοι ξεθάψαν τη Χάγη. Η Τουρκία έλεγε: θέλετε Χάγη, να πάμε. Αλλά όταν θα πάμε στη Χάγη, παιδιά, δεν είναι απλά η οριοθέτηση αόζη φαλοκρηπίδας. Διότι για να την οριοθετήσουμε, θα μας ξεκαθαρίσετε. Ποια νησιά, αυτό λέει η Τουρκία, είναι δικά σας, ποια είναι δικά μας. Μέχρι πού φτάνετε, μέχρι πού φτάνουμε. Άρα θέτουμε και ιδιοκτησιακό. Τι δεν καταλαβαίνουμε μετά από τόσα χρόνια? Έχει αλλάξει αφήγηση η Τουρκία, ασχέτως αν την έχει εμπλουτίσει? Το ίδιο πράγμα δεν λέει τόσα χρόνια? Το ίδιο πράγμα λέει και το εμπλουτίζει διαρκώς. Μάλιστα. Και θεωρώ ότι θα συνεχίσει να το εμπλουτίζει. Καθώς υπάρχει όχι μόνο η αφωνία, αλλά αυτό όλη η λογική που δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς γίνεται από την ελληνική πλευρά, πλην αυτά που ψελίζουν κατά διαστήματα, τα ευχολόγια που μας λένε στα μέσα, δεν έχω καταλάβει, κανένας δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς, ποια είναι η θέση της Ελλάδας. Να σας πω κάτι, κύριε Μπόση. Και ανεβατμίζει. Ο Ερντογάν επανέλαβε αυτό που είπε η Χουριέτ και η Μιλιέτ. Επιθυμούμε μία μόνιμη, ωραία έκφραση, συνολική και δίκαιη λύση, ομοίως, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τι ωραίο που ακούγεται, και πάμε στο ζουμί. Σε διαφορές όπως για τα χωρικά ύδατα, έχουμε διαφορές. Το εύρος του εναέριου χώρου, έχουμε διαφορές. Για τους γεωγραφικούς σχηματισμούς, τι συγκεκφράσεις, τα νησιά γίνανε γεωγραφικοί σχηματισμοί που δεν έχουν καθοριστεί κυριαρχικά, για το στρατιωτικό καθεστώς των νησιών και τη διαχείριση του FIR. Τι ωραίες εκφράσεις, Μα τα είπε όλα. Τουλάχιστον από τη δική του πλευρά, μάλλον μαθαίνουμε από εκείνη την πλευρά, όλα αυτά τα οποία θεωρώ ότι έχουν δημιουργηθεί, έχουν συζητηθεί σε κάποιες άλλες συζητήσεις, οι οποίες δεν μας είναι γνωστές. Και γιατί δεν βγαίνει η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν να τον διαψεύσει, αφορεί και παραχρήμα, και να πει ότι όλα αυτά που λέει ο κύριος Ερντογάν είναι στο φαντασιακό του, αλλά πάντως δεν τα συζητάμε. Δεν θα ήταν μια λογική εξήγηση αυτή? Θα μπορούσε. Αλλά εφόσον έχουμε μια χώρα η οποία σε αυτή τη φάση είτε κάνει προσωπική διπλωματία ή προσωπική πολιτική, όπως είπα, διεθνώς είναι ανύπαρκτη, και στα ελληνοτουρκικά εστιάζει σε ελάσσονος σημασίας ζητήματα και στα μείζονος θέματα ψελίζει, είστε και αμήχανοι, είστε και άφωνοι. Ακούω ευχολόγια κατά δύο αυτά, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι ανεθουσίαση και ανεπορυχουμένου. Εκ των πραγμάτων, κύριε Σαχίνη, δεν έχω μια απάντηση. Θέλω να κάνω σενάρια, αλλά τα σενάρια καλό είναι να τα αποφεύγουμε, μια και αυτό που βλέπουμε είναι μια ξεκάθαρη Τουρκία η οποία απαιτεί να ανοίξει ακόμα περισσότερο τα δικά της σύνορα, όπως το έχει κάνει και το απαιτεί όχι μόνο από το σύνολο της Ελλάδος. Τώρα πλέον έχει αρχίσει και αναβαθμίζει τις απαιτήσεις της με την μειονότητα στη Θράκη, με τον Εύρο και μάλιστα κάτι έλεγε και για τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα τα οποία ποτέ δεν λέγονται τυχαία από την τουρκική πλευρά. Μάλιστα, έχετε δίκιο. Λέγονται. Γιατί ο Ερντογάν μας το είπε προχθές και μετά το κάνει και πράξη, θα δούμε πώς. Είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναθεωρήσει την προσέγγιση της για τους συμπατριώτες μας στη Θράκη, είναι τουρκική μειονότητα, για τους συμπατριώτες μας που δεν καλύπτονται από τη συνθήκη της Λοζάνης, όσοι κατοικούν, προσέξτε, δεν το λέω για την κυρία Μπόση, σε Θεσσαλονίκη, Ρόδο και Κο,
δεν εμπίπτουν στο μειονοτικό πλαίσιο που ορίζει η συνθήκη της Λοζάνης. Κοινώς ο Ερντογάν θέτει θέμα τουρκικής μειονότητας και πλέον όχι μόνο στη Θράκη, στη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο και την Κο. Ακριβώς. Ακριβώς. Και δεν ανέφερε αυτές τις διεκδικήσεις και μάλιστα είπε ότι είναι αποφασισμένοι οι Τουρκοί να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους μέχρι τέλους. Αυτό το είπε ο ίδιος. Οπότε εσύ τι συζητάς μαζί τους επί αυτών? Διότι άλλος λόγος, κάπου εδώ δεν θα πρέπει να πεις συγγνώμη κύριε, αλλά αυτή η ατζέντα που θέτεται δεν τίθεται προς συζήτηση. Αν συνεχίζει τη συζήτηση, τι συζητάς, λίγο πάνω, λίγο κάτω επί αυτών? Εγώ δεν έχω ακούσει από την ελληνική πλευρά κάποια απάντηση στο συγκεκριμένες συζητήσεις που κάνει δημόσια ο Ερντογάν. Δεν έχω δει να γίνεται από κανένα. Μάλιστα. Δεν έχω ακούσει να στέκεται όρθα και να μιλήσει για θέματα εθνικά κανένας. Κυρία Μποσίλ. Όχι η συγκεκριμένη κυβέρνηση, δεν έχει προβλήματα. Υπάρχει αντιπολίτευση, αλλά δεν ρωτηθήκαμε και εμείς το κάτω από τα πολίτες. Καλά, προφανώς δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αλλά τα κόμματα ασχολούνται με τα εσωτερικά τους και τι καλή και δυνατή που είναι ο κάθε ένας που βγαίνει. Κοιτάξτε όμως, δεν είναι, θα σας ρωτήσω ευθέως γιατί έχετε εμπειρία, με συγχωρείτε, δεκαετιών. Δεν είναι λιγάκι, πώς να το πω, όχι αμφίσιμο, σημαντικό να αντιληφθούμε ως πολίτες ότι έχουμε μετατόπιση της πάγιας, εγώ δεν θα πω ότι ήταν η καλύτερη, αλλά αυτή ήταν, εθνικής γραμμής από το 1974 μέχρι σήμερα, ξαφνικά δια της διολυσθήσεως έχει μετατοπιστεί, όλες οι κυβερνήσεις οι άλλες δεν ξέραν τι τους γίνεται? Κοιτάξτε, στην παρούσα φάση από ό,τι φαίνεται υπάρχουν πολλά σφάλματα που έχουν γίνει στο παρελθόν, τουλάχιστον για τη Θράκη έχω και προσωπική άποψη, το έχω δει δηλαδή τα σφάλματα του παρελθόντος, αλλά ήταν θεραπεύσιμα. Τώρα, με τον τρόπο που συνεχίζουν αυτού του είδους τα σφάλματα, αρχίζει και γίνεται ένα πρόβλημα το οποίο τα αιτήματα της άλλης πλευράς, οι απαιτήσεις, όχι αιτήματα, απαιτήσεις αυτές μπορεί να θεωρηθούν, όπως είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, είπε ότι θα θεωρηθεί μειοδότης. Τι σημαίνει αυτό? Σε μια συνέντευξή του χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη. Αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι παραχωρεί κυριαρχία. Και στο έδωσε αυτό το δικαίωμα. Να σας συντριγκάρω περισσότερα. Έδωσε συνέντευξη και ο Φιντάν, αντιστοίχως στα τουρκικά μέσα. Εγώ δεν είδα πουθενά να λέει ότι για το καλό της λύσης με την Ελλάδα ας χαρακτηριστώ και μειοδότης. Δεν είπε κάτι τέτοιο ο Φιντάν. Φιντάν είπε τις πάγιες διεκδικήσεις. Εμείς αισθανθήκαμε, έχετε δίκιο, ποια ανάγκη να πούμε ας πάμε σε μια λύση που εγώ μπορεί να χαρακτηριστώ μειοδότης, όπως είπε ο Έλληνας υπέξ, αλλά θα είναι για το καλό της χώρας. Αυτό, επειδή ακριβώς άνοιξε πάρα πολύ αυτό το σκεπτικό, αλλά δεν βλέπω από πλευράς ελληνικής, τέλος πάντων, και σωστά είπατε, κόμματα δεν υπάρχουν, είναι όλοι με άλλα ασχολούνται. Ένα κόμμα από το οποίο κυβερνάει στην παρούσα φάση έχει έναν υπουργό που αφήνει να εννοηθεί ότι πιθανό να είναι μειοδότης, δηλαδή αδιανόητα πράγματα, γιατί αυτή τη λέξη δεν την έχει χρησιμοποιήσει κανένας στην ιστορία από ό,τι το ψάξα. Κανένας αντίστοιχη. Και αυτό δένει πάρα πολλά ερωτήματα και πάρα πολλά ζητήματα. Και γυρνάω πίσω. Έχει το δικαίωμα να κάνει προσωπική πολιτική ή προσωπική διπλωματία ένα κόμμα το οποίο κυβερνάει? Όχι. Δεν έχει, κύριε Σαχή. Δεν έχει. Αυτό είναι εθνική πολιτική και αν δεν συμφωνήσει το σύνολο του ελληνικού λαού, δεν μπορεί να το κάνει. Μα δεν ρωτήθηκε ποτέ. Κοιτάξτε τώρα. Ένας, να το πω έτσι, συγκρατημένος ακούγοντάς μας, θα πει ότι αυτά τα λέει ρε παιδιά ο Ερντογάν και τι έγινε που λέει και για τη μειονότητα ότι είναι τουρκική και δεν είναι μόνο στη Θράκη, είναι και στη Θεσσαλονίκη και στη Ρόδο και στην Κο. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μας πει και νοτίως της Αλβανίας ότι έχει τουρκική μειονότητα στην Κέρκυρα. Θα μας πει. Ναι. Δεν είναι όμως θεωρία, γιατί θέλω λιγάκι να σταθούμε σε ένα γεγονός το οποίο ελάχιστοι ανέδειξαν. Την προηγούμενη Παρασκευή, μόλις προχθές, που είναι η μέρα ιερής προσευχής των μουσουλμάνων, οι τρεις τοποτηρητές μουφτίδες της Θράκης, οι νόμιμα αναγνωρισμένοι από το ελληνικό κράτος, Ξάνθης, Κομωτινής και Διδημοτήχου, πήγαν να προσευχηθούν σε τέμενος της Ξάνθης.
γνωστός στους παρικούντες θρακικής Ιερουσαλήμος, ελεγχόμενο από την Άγκυρα. Μες στο οποίο ήταν ο λεγόμενος ψευδομουφτής της Ξάνθης. Ξέρετε τι έγινε? Τους πρόγγιξαν, τους πέταξαν έξω με τις κλωτσιές και μάλιστα μετά πανηγυρίζαν, όπου πρωταγωνιστές ήταν πρόσωπα που μία εβδομάδα πριν, ως μέλη της απαγορευμένης τουρκικής ένωσης Ξάνθης, συγκάθονταν με τον Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο. Πείτε μου, όλα αυτά είναι τυχαία και το ελληνικό δημόσιο δεν υπάρχει. Στη δικιά του επικράτεια συνέβησαν αυτά. Ακριβώς. Στη δικιά του επικράτεια. Και δεν υπάρχει τίποτα. Και σπανίως μαθαίνουμε και τις ειδήσεις αυτές και είναι μόνο για μία χούφτα ανθρώπους. Επίσης, να θυμίσω ότι η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης έχει αγοράσει πολύ μεγάλες εκτάσεις γης με χρήματα από την Τουρκία και πολλαπλασιάζεται διαρκώς. Η άλλη πλευρά, η ελληνική, έχει με κάποιες μεθόδους κυβερνητικές, οποίες δεν γνωρίζω γιατί δεν βγαίνουν ποτέ στη δημοσιότητα, είναι διαρκώς κάνει βήματα προς τα πίσω, επιτρέποντας αυτή την κινητικότητα, όχι της ίδιας της μειονότητας. Αυτό που αναφέρατε προηγουμένως για τους τρεις μουφτίδες και τον Έραντον, ο ένας αυτός της Τουρκίας συνομιλεί με μια χούφτα ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτής της λογικής του να ονομαστούν τουρκική μειονότητα. Συντριπτικά οι μουσουλμάνοι δεν θέλουν, και οι Πομάκοι και οι Ρωμά και όλοι όσοι είναι επάνω στην περιοχή αυτή, δεν επιθυμούν αυτού του είδους αναταραχές. Όμως το ελληνικό κράτος είτε είναι απόν είτε γνωρίζει και επιτρέπει. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Είναι σαν να λέει στον Ερντογάν ότι συνέχισε αυτό το κομμάτι της πολιτικής σου και στη θάλασσα και στον αέρα και στην Κύπρο και στη Θράκη και όλα δικά σου. Αν σας ζητήσω κλείνοντας, κυρία Μπόση, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι όλα αυτά δεν προϊονίζονται θετικές εξέλιξεις, αλλά μου στέλνουν εδώ ένα μήνυμα, θέλω να το πω αυτό, από την Ξάνθη, και μάλιστα με ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία στη διάθεσή σας, είναι πομακικής καταγωγής και λέει: με συγχωρείτε κυρία Μπόση, αν το ελληνικό κράτος δεν με προστατεύει στην ιστορία των μουφτίδων, γιατί εγώ να ιδρώσω γι' αυτό? Πολύ καλή ερώτηση. Μα πάρα πολύ καλή ερώτηση. Γιατί ειδικά για τους Πομάκους τα σφάλματα των ελληνικών κυβερνήσεων είναι τραγικά. Και τα ξέρουμε όλοι. Μην ξεχνάτε τη Σαχίνη πριν από λίγες μέρες στην Αλβανία, με παρουσία του Ερντογάν, έγινε το χτίσιμο, ότι έγινε εκεί πέρα τα εγγένεια, ναι, 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 ενός τεμένους. Όχι μόνο το θρησκευτικό κομμάτι, γιατί η Τουρκία κάνει και πάρα πολλά δώρα στην Αλβανία. Και έχει μεγάλη παρουσία. Έτσι δημιουργεί μια πολλών διαστάσεων παρουσία. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα έχει λόγο. Θα έχει λόγο και για τα σύνορα και για τον αέρα και για τη θάλασσα. Και για εκεί. Εμείς παπώντες ως συνήθως. Άρα εδώ έχουμε πρόβλημα με το γενικότερα σύνορα, γιατί ο Ερντογάν γέννηξε όλες τις βαλκανικές χώρες και αρχίζει μια πραγματικά έντονη τουρκική παρουσία την τέως Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μέρη Μπόση, θέλω να την ευχαριστήσω για αυτή τη διεξοδική συζήτηση σήμερα πρωί Δευτέρας. Καλημέρα κυρία Μπόση από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλημέρα σας και εσύ. Καλημέρα σας.